Η Ελλάδα έδωσε δυναμικό παρόν στο τελευταίο Φεστιβάλ Κανών. Στην ειδικά διαμορφωμένη τέντα που συστέγασε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έγιναν σημαντικές συναντήσεις. Και η Κύπρος όμως με το νέο φεστιβάλ της έδωσε το παρόν. Έχουν γίνει πολύ καλές επαφές για πρόγραμμα για το δεύτερο χρόνο, το δεύτερο φεστιβάλ του χρόνου τον Απρίλιο. Και έχουμε και ένα νέο να σας πούμε. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο Φέδωνο Παπαμιχαήλ. Η Faye Dunaway επισκέφτηκε το ελληνικό περίπτερο και συζήτησε για την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που θα σκηνοθετήσει με θέμα τη ζωή του Αριστοτέλειου Νάση και της Μαρία Κάλλας. Ο Χρυσός Φοίνικας είναι σήμα κατά τεθέν του φεστιβάλ και με την όψη του στολίζει κάθε βραδιά στην Νίκαια. Του χρόνου μάλλον θα είναι ο 10ος χρόνος που η Σοπάρ συνεργάζεται με το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών, διότι σχεδιάζουν το Χρυσό Φοίνικα. Το ελληνικό περίπτερο θα συνεχίζει να υπάρχει στην Κρουαζέτ και τα επόμενα χρόνια στην προσπάθεια της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου. Από το 59ο Φεστιβάλ Κανών, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος.